απείρους ευγνώμονες ευχαριστίας εις τον όμιλον Mega Channel, εις τον πρόεδρον αυτού, τον πυρεώτευ πατρίδη των κύριων Ευάγγελων Μαρινάκην, εις την διευθύνουσα σύμβουλον, την κυρία Φέη Ψηλάντη, εις τους τεχνικούς και διοικητικούς συνεργούς του μεγάλου καναλιού, για την χαρά που μας έδωσαν σήμερα η λατρεία μας να μεταδίδεται στα μήκη και πλάτη του πλανήτη μέσα από την τηλεόραση του Mega Channel. Τους ευχαριστούμε και ευχόμεθα να έχουν υγεία και τη χάρη και την ευλογία του νηπιάσαντος Κυρίου. Επιτραπείτε μου όμως, λόγω της περιστάσεως, να επισημειώσω στην αγάπη σας, αδελφοί αγαπητοί και περιπόθητοι και αδελφές μου, ότι είναι εγγενής στον άνθρωπο η αναζήτηση της αρχής του. Είναι μέσα στην καρδία του ανθρώπου, έστω και αν πολλές φορές το αρνείται ή το προσπαθεί να το αποβάλει. Μέσα στην καρδιά μας υπάρχει η φορά προς το αιώνιο, το άφθητο, το όσιο, το υπέρτατο και υπερβατικό. Ο μεγάλος περιηγητής αρχαιότητας, ο Πλούταρχος, έγραψε ότι μπορείς, λέει, τότε στην πολιά αρχαιότητα να βρεις πόλεις χωρίς τύχη, χωρίς γυμναστήρια, χωρίς θέατρα, χωρίς νόμισμα, αλλά δεν θα βρεις ούτε μία πόλη που να μην έχει ιερό, που να μην έχει χώρο λατρείας προς τον δημιουργό της ζωής. Και οι θρησκείες των ανθρώπων που κατασκεύασαν οι άνθρωποι, αυτή την ανάγκη προσπαθούν να εκπληρώσουν. Δηλαδή, την ανάγκη να πλησιάσει, να αναχθεί ο άνθρωπος από την κτιστή πραγματικότητα στο δημιουργό των απάντων. Έστω και αν με ατελή και ατελέσφορο τρόπο πειρώνται να το επιτύχουν. Η Εκκλησία όμως δεν είναι θρησκεία, αλλά είναι αποκάλυψης του παμπρότου νου, ο οποίος αηδίως γεννά των λόγων του Υιόν, τον χαρακτήρα της υποστάσεώς του, όπως λέγει μεγαλειωδός ο Παύλος, το απάβγασμα της δόξης του, ο οποίος ενυνθρώπισε, όπως ακούσαμε μεγαλειωδός από τον Άγιο Αθανάσιο, είναι ημείς δι' αυτού θεοποιηθόμεν κατά χάριν, για να γίνομαι θεοί κατά χάριν. Και αυτή η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, εκείνου δια του οποίου γίνονται τα πάντα μέσα στο υλικό χωροχρόνο, στο σύμπαν, δεν μπορούσε να γίνει από τη φυσική οδό των ανθρώπων, γιατί έπρεπε να προσλάβει την ανθρώπινη φύση χωρίς αμαρτίας, χωρίς των ρήπων της αμαρτίας. Όπως και συνέβη, αφού συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, η οποία συνέλαβε ανιδόνος και γέννησε ανωδύνος. Γι' αυτό και η Αγία Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος δογμάτισε ορθότατα ότι η Παναγία είναι αϊπάρθενος πρώτου τόκου, αϊπάρθενος κατά των τόκων και αϊπάρθενος μετά των τόκων, και δεν μπορούσε να γίνει άλλος, γιατί ο δημιουργός της ζωής, εκείνος διού τα πάντα γίνονται, δεν μπορούσε να μπει στον κόσμο της φθοράς φέρνοντας την ροπή προς την αμαρτία δια των γονέων του. Γι' αυτό τον λόγον, αδελφοί μου, αγαπητοί, ο Κύριος των απάντων εισήλθε στην ιστορία του χώρου και του χρόνου αναμάρτητος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ενωμένος στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου, για να μας χαρίσει την πλήρωση της εγγενούς αναζητήσεως προς τον ουρανό. Άλλωστε, μέσα στο σύμπαν επικρατεί η σκέψη, και από τους αβόλους ωκεανούς έως τις στροφές των γαλαξιών, η σκοπιμότητα, η σοφία, η υπερμαθηματική ακρίβεια, η φυσική νόμη που εκείνος έθεσε εν τη απερινοήτω αγάπη του. Επομένως, οι βλασφημίες του καθηγητού κυρίου Μόσχιαλου, που δυστυχώς εκπροσωπεί και τη χώρα μας στους διεθνείς οργανισμούς, δεν είναι τίποτε άλλο, μα τίποτε άλλο, παρά κοάσματα δαιμόνων. Αυτοί μόνον, οι δαίμονες μόνον, σκέπτονται
και καθυβρίζουν έτσι το σωτηριώδες έργο του Σωτήρος και Λυτρωτού, μισούντες το έργο της σωτηρίας. Κοάσματα δαιμόνων. Γιατί λογικός άνθρωπος που χαίρεται την μεγαλειότητα του σύμπαντος, που αντιλαμβάνεται ότι στα πάντα υπάρχει σκέψης, σοφία, απερινόητος, υπερμαθηματική τάξη και ακρίβεια και σκοπιμότητα, δεν μπορεί να αποδώσει όλο αυτό το μεγαλείο στο τίποτα. Μόνον άφρονες και μόνο δαιμονιοκατεχόμενοι μπορούν να ψελίσουν τέτοιες ανοησίες. Γι' αυτό εκφράζομαι τη λύπη μας για την αμετροεπή βλασφημία του κυρίου Μόσχιαλου και βέβαια ταπεινά λέγομεν, αδελφοί και αδελφές, ότι στα Χριστούγεννα ο διάβολος φριάτει, όπως και στο Πάσχα, φριάτει. Και βρίσκει αθύρματα, όπως ο κύριος Μόσχιαλος, ο οποίος κάτω από το προσωπείο της ευγένειας και του καθοσπρεπισμού κρύβει δυστυχώς, ως απεδείχθη, προσβάλλον την πίστη εκατομμυρίων χριστιανών ανά τον κόσμο, ένα πρόσωπο ρατσισμού και φασισμού. Διότι όταν προσβάλλεις την πίστη του άλλου, προσβάλλεις το οντολογικό του θεμέλιο επί του οποίου εδράζεται αυτή η πίστη. Προσβάλλεις όχι τον Θεό βέβαια. Είναι απείραστος κακόν ο αιώνιος Θεός. Μοιάζει σαν και εκείνα τα βέλη που πετάμε για να κρύψουμε τον ήλιο. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος τη δική μας ούτε υπεράσπιση, ούτε φοβείται ή απομειώνεται από τη δική μας ύβρη. Αλλά εμείς όμως, οι πιστοί, προσβαλούμεθα, προσβαλόμεθα και προσβάλλεται τον ντολογικό μας θεμέλιο και γι' αυτό διαμαρτυρόμεθα ευπρεπώς. Επαναλαμβάνοντας ότι μπροστά στο μεγαλειώδες σύμπαν το έργο των χειρών του υπερτάτου νοός, του παμπρότου νοός, δια του Υιού του Λόγου του και του Αγίου του Πνεύματος πρέπει να μας καθυλώνει, να μας προβληματίζει, να μας φωτίζει και ιδία η κένωσή του να μπει στην ιστορία, στο χώρο και το χρόνο, ο Δημιουργός της ζωής, για να μας αποθεώσει εμάς και να μας χαρίσει την αιωνιότητα. Χριστός ετέχθη αδελφοί, αληθώς ετέχθη, χρόνια πολλά και ευλογημένα.